Περί όποτε ξέρει πώς είναι, να καλημερίσω και να καλωσορίσω και την Αναστασία Περάκη. Δεν χρειάζεται και εγώ να πω πολλά. Την ξέρετε, είναι ένα από τα πιο γνωστά καλημέρα μοντέλα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τεράστια εμπειρία. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Και ωραίο το μαλάκι έτσι που μάκρυνε και άλλο και το κάνεις και στο πλάι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αναστασία, πώς είδες το χθεσινό επεισόδιο? Είχες νιώσει, είχες καταλάβει ότι έχει ενοχληθεί τόσο πολύ η Άννα Μαρία μαζί σου? Γιατί εγώ κατάλαβα ότι προσπαθούσες να την καθοδηγήσεις ώστε να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για εκείνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσπάθησα να καθοδηγήσω καμία. Και το είπα και σε ένα κιου που έπαιξε στο χθεσινό επεισόδιο. Ναι. Αυτό που ήθελα εγώ είναι, επειδή ακριβώς διαγωνίζονται αυτά τα κορίτσια και είναι η δική τους στιγμή, να με καθοδηγήσουν αυτές ακριβώς έτσι όπως ήθελαν. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις αυτό. Okay. Να μην φανεί δηλαδή ότι βοήθησες τη μία λιγότερο ή περισσότερο. Ακριβώς. Οπότε τις άφησα. Με την Ίλντα είχαμε καλύτερη χημεία, με συνεπήρε. Σε αποθέωσε και στο τέλος. Είναι η χημεία των ανθρώπων τελικά. Αυτό. Με την Άννα Μαρία όμως αυτό που λέει ότι της έλεγα να κάνουμε αυτό και μου έλεγε όχι κτλ. Η μόνη μου ένσταση σε αυτό ήταν ότι επειδή φορούσαμε ένα μπόμπερ που έκλεινε στη μέση, στην ουσία μου ζήτησε να γυρίσουμε στο πλάι, οπότε θεώρησε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει με το μπόμπερ που φοράμε, ναι, και της είπα ότι θεωρώ ότι δεν θα λειτουργήσει. Ίσως ήταν λάθος μου εκείνη τη στιγμή, από θέμα εμπειρίας το είπα. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω και απλά να δει η μόνη της ότι δεν λειτουργεί και όχι να το πω εγώ. Εγώ πάντως, παιδιά, παρακολουθώντας χθες έτσι τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής, θα συμφωνήσω τόσο πολύ με τη Βίκυ Καγιά και θέλω να σας ακούσω και εσένα, Χάρη, που είσαι στο χώρο της μόδας με τεράστια εμπειρία. Όταν έχεις την Αναστασία Περάκη, που είναι ένα μοντέλο καταξιωμένο με μια διαδρομή, είτε διαγωνίζεσαι είτε δεν διαγωνίζεσαι, και είναι η δική σου στιγμή, όπως είπε ο Σκουλός, οφείλεις να τη σεβαστείς. Κάτι παραπάνω έχει να σου πει. Δεν ήρθε εκεί για να σε χαντακώσει. Δεν σε ξέρει από χθες και έχει προσωπικά μαζί σου και θέλει να βγεις κακή. Δεν ξέρω, εσύ συμφωνείς με την.